μετά τη Μικρά Ασιατική Καταστροφή του 1922, για πέμπτη μόλις χρονιά φέτος, γιορτάστηκαν στην ιστορική προκυμαία της Σμύρνης τα Άγια Θεοφάνεια. Η τελετή έγινε μπροστά από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας και μια ομάδα με έντονο κριτικό στοιχείο ήταν εκεί. Πρόκειται για την ομάδα πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης, που έχει κριτικό προπονητή τον Γιάννη Κατρουζανάκη και κριτικό πολίστα τον Ηρακλειώτη Βασίλη Καβουσανό, γιο του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Καβουσανού. Ο Γιάννης Κατρουζανάκης μαζί με αθλητές του βούτυξαν στα παγωμένα νερά της Σμύρνης και ήταν τελικά ο πιο γρήγορος, ανασύροντας τον Τίμιο Σταυρό και παραδίδοντάς τον στη συνέχεια στα χέρια του Μητροπολίτη Σμύρνης Βαρθολομαίου. Σύσσωμη η αποστολή του τμήματος υδατοσφαίρησης του Απόλλωνα Σμύρνης παρέστη στην τελετή, βιώνοντας μοναδικές στιγμές συγκίνησης στην επιστροφή του συλλόγου στην γενέτειρά του πόλη, πόλη στην οποία είχε ιδρυθεί το 1891. Και μην ξεχνάμε πως Ίωνες αλλά και Κωνσταντινοπολίτες και Πόντιοι ήρθαν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες όπως και στην Κρήτη και έφεραν μαζί τους έναν υπέρβλητο πολιτισμό και έναν αθλητισμό πολύ υψηλού επίπεδου.